κάνεις εσύ εδώ? Καλημέρα, λέμε πρώτα. Καλημέρα. Λοιπόν, εδώ θα περάσει το ρεπό σου. Δεν είχα και τίποτα καλύτερο να κάνω. Βαριόμουν να κλείσω μέσα στο σπίτι. Μάλιστα. Ξέρεις πώς λέγεται αυτό? Μαζοχισμός. Εργασιοθεραπεία. Χωρίζεις, μένεις μόνος σου και το ρίχνεις στη δουλειά. Ξέρω κι εγώ από αυτά. Μόνο που στη δική σου περίπτωση τα πράγματα ήταν πολύ πιο άσχημα. Ενώ εδώ εγώ μόνος μου αποφάσισα να χωρίσω. Δεν πήγαινε όλη αυτή η σχέση. Πώς το δέχτηκε η Ξένια? Θα σε αφήσει ήσυχο? Δεν το βάζει εύκολα κάτω. Την άλλη φορά που ήρθα εδώ για να μιλήσουμε έγινε χαμός. Δηλαδή? Μ' απείλησε πως αν τα ξαναφτιάξω με την ελπίδα θα το μετανιώσω. Λες και υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μη σκέφτεσαι αρνητικά. Εγώ ή εκείνη που δεν θέλει να με βλέπει ούτε ζωγραφιστό μπροστά της? Αν είναι δυνατόν να γυρίσει πίσω. Κάντε την εσύ να έρθει κοντά σου. Αν την αγαπάς, αξίζει να το προσπαθήσεις. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα πια. Φοβάμαι ότι την έχασα για πάντα. Εγώ πιστεύω πως η ελπίδα θέλει το χρόνο της. Μην ξεχνάω ότι χωρίσατε από μια παρεξήγηση. Λοιπόν, στο χέρι σου είναι να τη λύσεις. Τα ίδια ακριβώς μου λέει και ο πατέρας μου. Να την κυνηγήσω και να την κάνω να καταλάβει ότι την αγαπάω ακόμα. Δίκιο έχει. Και τι προτείνεις, να πέσω στα πατώματα, γονατιστώ και να την παρακαλάω? Υπάρχει κι άλλος τρόπος. Πολύ πιο γλυκός, απλός και δοκιμασμένος. Λουλούδια. Τι πράγμα? Λουλούδια, παιδάκι μου, θα πας να διαλέξεις 20 ωραία τριαντάφυλλα, θα γράψεις και κάτι τρυφερό και θα τα στείλεις. Αποκλείεται να πιάσει κάτι τέτοιο. Ακόμα και έτσι θα έχει να θυμάται κάτι ευχάριστο από σένα και όχι τον τελευταίο σας καυγά. Το πιθανότερο είναι να μου τα γυρίσει πίσω. Μπορείς μία φορά να εμπιστευτείς το γυναικείο μου αίσθηκτο? Κάτι μου λέει πως δεν θα μείνει ασυγκίνητη. Λοιπόν, Γεωργία, θέλω να μου ψιλοκόψεις το αβοκάντο για το ντρέσινγκ. Μάλιστα. Πιπεριές, πιπεριές! Είστε η παρμεζάνα και η κόκκινη σπίτσα, παιδί μου. Έλα εδώ. Πιπεριές, θέλω να πω συγγνώμη. Χάρη. Χάρη, τι κάνεις, με τα καλά σου. Μας κοιτάνε όλοι. Δεν πειράζει, δεν μπορώ να παίζω κρυφτούλη, θέλω να σε μιλήσω. Ας μάθουν για τη σχέση μας. Τι έγινε? Δεν γίνεται, γίνεται. Έλα, γιατί σταμάτα τώρα. Δεν χαίρεσαι? Χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ, αλλά έτσι και μπει η Νάνση μέσα. Άντε πάλι, Νάνση. Δεν είπαμε ότι δεν θα κρύβουμε τη σχέση μας, το είπαμε αυτό. Ναι, καλά, θα κηρύξει τον πόλεμο και μετά. Και τι θα μας κάνει, τίποτα. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει, αλλά η επιτυχία του μαγαζιού οφείλεται σε έναν βαθμό στο μεγαλύτερο και στην αφεντιά μου. Ακριβώς. Σε σένα οφείλει, το έχει σε μένα. Γι' αυτό έτσι κοινάζει πίσω τον Κώστα και με διώξει αντί να ξαναβρω δουλειά μετά. Γι' αυτό ανισχύει, θα σε πάρω εγώ δρόμο. Μην ανισχύει, θα σε πάρω μαζί μου. Έλα, έλα. Ξέρετε ποια είναι η ελπίδα φωτίου? Έλα, ναι, γεια σας, η ελπίδα φωτίου. Μάλιστα, η ίδια. Φτάνει για εσάς. Α, ναι. Τέλος πάντων τώρα, μας βρήκε σε καλή στιγμή. Καλή σημαίνει. Γεια. Yeah.